κέντρος, αφήνει ο Βέρντε, καλές προϋποθέσεις για τον Μπακάκι, πατάει στην περιοχή, σηκώνει την μπάλα, κεφαλιά του Ίγκασον προς τα έξω, το σούτ από τον Κρίστισιτς, out. Στο μεταξύ το παιχνίδι κυλά, ο Πάοκ με τον Μπίσεσβαρ, καλή πάσα για τον Σβιντέρσκι, φέρνει την μπάλα μπροστά, πίεση από τον Χουλτ, έξοδος του Μπάρκα, corner για τον Πάοκ. Την αμυνά του. Σηκώνει την μπάλα ο Μάνταλος, πάει για την κεφαλιά ο Τσιγρίνσκι, πέρασε η μπάλα μπροστά από τον Σαμπανάτζοβιτς που δεν είχε τη δυνατότητα να απλώσει το πόδι ή το κεφάλι. Ο Γιαννούλης για τον Μπίσεσβαρ, καλή πάσα, ανοιχτό κοντρόλ, κόψιμο από τον Μπάρκα. Πατάει στην περιοχή, θέλει να γυρίσει για τη σέντρα, τη γύρισε τη σέντρα, Σβιντέρσκι, απόκρουση του Μπάρκα, Βιερίνια, Γιαννούλης στα σώματα. Πέναλτι, όχι. Πέναλτι. 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 Σβιντέρσκι με το αριστερό. Απόκρουση του Μπάρκα. Βιερίνια με τον Αντρέ Σιμόες. Τράβηγμα του Πορτογάλου στον Πορτογάλο. Στα 11 μέτρα ο Βιερίνια απέναντι στον Μπάρκα. 1-0. Το αρχηγικό καθήκον να ανυψώσει, να ανορθώσει το ηθικό των συμπαικτών, ένα χτύπημα δυνατό από τον Βιερίνια στο κέντρο της εστίας του Βασίλη Μπάρκα, ο οποίος έφυγε στα δεξιά. Και ο πανηγυρισμός του Βιερίνια μπροστά στην θύρα 4. Πάω ΚΑΕΚ 1-0. Βάζει στη σειρά μερικές πάσες μέχρι το άνοιγμα του Βέρντε που είναι αρκετά καλό. Προσπάθεια του Λιβά για να βρει τον Μάνταλο, δοκάρι! Σε απόσταση αναπνοής από την ισοφάριση. Η ένωση με τον Πέτρο Μάνταλο στο τέλος υπό την πίεση του Λεωμάτος να τελειώνει τη φάση ξανά. Πολύ ωραίο άνοιγμα από τον Βέρντε. Κατέβασμα με τον ώμο από τον Λιβάγια και πάσα για τον Μάνταλο. Μπάλα στην πάνω πλευρά του δοκαριού. Καθαρή ευκαιρία ισοφάρισης για την ΑΕΚ. Ωραία. Το 75. Η μπάλα από σπόντες τρώνεται στον Κρίστισιτς. Διαμαρτυρίες από παίκτες της ΑΕΚ ότι ο Κρίστισιτς βρέθηκε αντικανονικά κάτω. Ξανά ο Κρίστισιτς βάζει την μπάλα καθαρά μπροστά. Την μπάλα, λέει, αλλά είναι κόψιμο του Βαρέλα στην μπάλα. Στο μεταξύ μια αιστεία μικρής έντασης. Μάνταλος παίρνει ωραία την μπάλα μπροστά, ψάχνει τον Έλσον Ολιβέιρα, ο οποίος έφυγε από τον Ίγκασον, απόκρουση του Πασχαλάκη, κρίσιμη απόκρουση. Η ΑΕΚ δεύτερη φορά που φτάνει με απαιτήσεις ισοφάρισης. Yeah. Ωραία πάσα. Στην πλάτη του Ίγκασον. Μετάβαση του ΠΑΟΚ, πάσα του Μίστιτς για τον Λιμνιό. Μπροστά στον Μπακάκη ο Δημήτρης Λιμνιός. Πάει μόνος του στο τέλος, κόψιμο, απόκρουση. Μπορούσε να γυρίσει για τον Ακπομ, αφού το πίστεψε, καλά έκανε. Λιβάγια έκοψε ο Πέλκας, περνάει μπάλα για τον Ακπομ, αυτός απέναντι από τον Μπάρκα, πέφτει επάνω του ο Χουλτ. Και κόκκινη κάρτα στον Νίκλας Χουλτ. Εδώ όμως πάει να φύγει ο Μπάρκας και ο Λιμιός και κερδίζει το φάουλ. Και την κίτρινη κάρτα του Λιβάγια, δεύτερος παίκτης της ΑΕΚ που αποβάλλεται. Θυμίζω ο Μάρκο Λιβάγια είχε κίτρινη κάρτα από το πρώτο ημίχρονο. Εδώ έκανε ένα σκόπιμο μαρκάρισμα για να μην φύγει στην κόντρα ο Λιμιός. Το τέλος του αγώνα στην Τούμπα, ο ΠΑΟΚ με την ελάχιστη διαφορά 1-0 για πρώτη φορά σε ντέρμπι εφέτος στο πρωτάθλημα, κρατάει το 0 πίσω και για πρώτη φορά κερδίζει ντέρμπι στο πρωτάθλημα.